Καλησπέρα Νίκη από τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο λοιπόν πριν λίγο απάντησε με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, όπως συνηθίζεται στη διπλωματία. Απελάβνει 10 Αμερικανούς διπλωμάτες από τη Ρωσία και επιβάλλει κυρώσεις σε 16 Αμερικανικές εταιρείες, όπως νωρίτερα είχαν ανακοινώσει και οι Αμερικανοί για αντίστοιχες ρωσικές. Αυτά δήλωσε πριν λίγο ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ. Η Μόσχα όμως δεν περιορίζεται σε αυτά, προχώρησε σε κάτι πρωτοφανές που διπλωματικές πηγές μου περιέγραψαν ως ήπια απέλαση ακόμη και του ίδιου του Αμερικανού πρεσβευτή στη Μόσχα, του Τζον Σάλιβαν. Ναι. Ο κύριος Σάλιβαν λοιπόν είχε νωρίτερα κληθεί για πολλωστή φορά σήμερα στο σύμβουλο του Προέδρου Πούτιν για τη διεθνή πολιτική, τον Γιούρι Ουσακόφ, είναι πολύ πεπειραμένος, είναι πρώην πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ συνέστησε στον Αμερικανό πρέσβη να επιστρέψει το ταχύτερο στην Αμερικανική πρωτεύουσα για να κάνει εκεί σοβαρές συζητήσεις με βάση αυτά που του μετέφερε ο ίδιος και προφανώς είναι η βούληση του Βλαντίμιρ Πούτιν, γιατί περιέγραψε ότι υπάρχουν πολλά ακατανόητα στις αμερικανικές θέσεις σε σχέση με το τι θέλει να κάνει ο Ουάσιγκτον με τη Ρωσία. Θέατρο του παραλόγου, το λένε τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Θυμίζουμε ότι μετά από εκείνο το περιπόητο «Ναι, είναι δολοφόνος του Biden» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει ανακληθεί και παραμένει στη Μόσχα ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον. Σήμερα, μάλιστα, εθεάθη να επισκέπτεται και το Κρεμλίνο και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Κρεμλίνο, λοιπόν, ζητά από τον πρέσβη των ΗΠΑ να κάνει το ίδιο. Ενώ πάντως μιλάμε για ένα βαθινόμενο διπλωματικό ρήγμα, Θανάση, που επιβεβαιώνει ότι κινούμαστε διαρκώς στην ίδια κατεύθυνση με τελικό προορισμό αυτόν τον νέο ψυχρό πόλεμο για τον οποίο μας μιλάς εδώ και καιρό. Και μάλιστα φαίνεται ότι χειρίζεται αυτό το ιδιότυπο brand affair με τον Τζο Μπάιντεν ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ο εκπρόσωπος του, ο κύριος Πεσκόφ, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι το πότε θα επιστρέψει ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον το αποφασίζει ο ίδιος ο Ρώσος ηγέτης. Είναι συνέχεια αυτών που έχουμε πει ότι τεστάρεται η Αμερικανική ηγεσία από το Κρεμλίνο και φαίνεται πως αισθάνονται ότι η οργισμένη σκληρή γραμμή που κρατάει το τελευταίο διάστημα η Μόσχα έχει αποτελέσματα. Λοιπόν, ψυχροπολεμική εποχή στην οποία μπαίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ το Θανάση Αυγερινό.